Κλείδωσε οριστικά για τις 10 Σεπτεμβρίου στο ABC News το debate μεταξύ της Κάμαλα Χάρις και του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προτείνει να γίνουν 3 τηλεμαχίες. Η πρώτη στο ABC News, η δεύτερη στο Fox News και η τρίτη στο NBC. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη τύπου από την έπαυλη του Μάρα Λάγκο στη Φλόριντα, επιτέθηκε στην Κάμαλα Χάρις, λέγοντας πως είναι χειρότερη από τον Τζο Μπάιντεν. We have somebody that hasn't received one vote for president and she's running. And that's fine with me. But we were given Joe Biden and now we're given somebody else. Ο Τζο Μπάιντεν σε συνέντευξή του αμφέβαλε για το πόσο αξιόπιστος μπορεί να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. If Trump wins, no, I'm not confident at all. I mean, if Trump loses, I'm not confident at all. He means what he says. We don't take him seriously. He means it. All the stuff about if we lose, there'll be a bloodbath. Οι Δημοκρατικοί θεωρούν τον Ντόναλντ Τραμπ άκρος επικίνδυνο για το Δημοκρατικό Πολίτευμα και διαραίουν ότι αν εκλεγεί θα προκληθεί χάος, επικαλούμενοι, τι άλλο, την εισβολή στο Καπιτόλιο την 6η Ιανουαρίου του 2021. Επιπλέον, προσπαθούν να αντικρούσουν την οικονομική πολιτική του Φρέστο Φολ Αμέρικα, ισχυριζόμενοι πως ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης θα οδηγήσει με αυτόν τον τρόπο τη χώρα στην απομόνωση από τη Δύση. Από το Ντιτρόιτ, το νέο δίδυμο των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις και Τιμ Γουόλτς, εξαπέλυσε πειρά εναντίον των Ρεπουμπλικανών, αλλά και προσωπικά εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ. We may not agree with them or make them from ourselves, but I've been saying this, you all know it. Our golden rule is mind your own damn business. Just mind your own business. It's amazing what minding your own damn business does to make things work better. Talk to Sean about this. This election is going to be a fight. We like a good fight. When you know what you stand for, you know what to fight for, we know what we stand for. Την ίδια ώρα η Κάμαλα Χάρις κερδίζει κι άλλο έδαφος εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ. Στο μέσο όρο τριών νέων δημοσκοπήσεων προηγείται με 48% έναντι 46% του αντιπάλου της.